Το ταξίδι στο εξωτερικό του Κώστα Πιλαδάκη και του Γιάννη Παπακώστα ήταν αναμενόμενο ότι θα βοηθούσε στην ανάπτυξη έντονης φημολογίας για την ολοκλήρωση ή έστω την αναζήτηση μεταγραφικών υποθέσεων της ΑΕΛ. Ο πρόεδρος του Βυσσινή βρίσκεται στη Γαλλία από το Σάββατο με σκοπό να έχει επαφές με παίκτες που ανήκουν στο λεγόμενο πάνω ράφι του μεταγραφικού παζαριού. Να δει ποιοι από αυτούς θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και φυσικά πόσα χρήματα απαιτούνται για να κάνουν αυτό το ταξίδι. Δεν θα σταματήσει όμως εκεί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επίσκεψη και σε άλλη χώρα της Ευρώπης, θέλοντας να έχει ανάλογη συζητήση και να θέσει στα υπόψη παικτών την επιθυμία της ΑΕΛ να τους αποκτήσει. Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του ισχυρού άνδρα της Λαρισινής ΠΑΕ στη Γαλλία έχει συνδυαστεί με μια σειρά από σπουδαία ονόματα που αγωνίζουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο τεχνικός της Λαρισινής ομάδας, Γιάννης Παπακώστας, βρέθηκε στην Ισπανία, όπου και παρακολούθησε αγώνες της δεύτερης κατηγορίας. Εξάλλου, το ραντεβού που έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη ανάμεσα στον Κώστα Πιλαδάκη και τον Γιάννη Παπακώστα δεν αποκλείεται να είναι αυτό που θα αποτελέσει την έναρξη μιας νέας περιόδου για τα μεταγραφικά θέματα των Βυσσινή, μιας και θα τεθούν στο τραπέζι τα αποτελέσματα των δύο ταξιδιών.